Θα συνεχίσουμε με την ομιλία του Πατρός Επιφανίου «Γέννηση, νόημα και εξέλιξη του οικουμενισμού». Ευχαριστώ θερμά τον Πατέρα Σάβα και από πλευράς μου θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετική τιμή και το ότι βρίσκομαι ενώπιόν σας και το ότι είμαι δίπλα στους αδίκως διοχθέντες και εκπτώτους προϊσταμένους της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, Πατέρα Σάβα και το γέροντά του Ιερομόναχο Ευστράτιο. Το θεωρώ προσωπικά τιμή, οι οποίοι δίνουν τον καλό αγώνα της ομολογίας εδώ στην Αθήνα, στην Εξορία, γιατί είμαστε αγιορείτες. Αδελφοί και πατέρες, Χριστός Ανέστη, η ομιλία την οποία θα κάνω έχει ως θέμα την εξέταση των πηγών και του νοήματος του οικουμενισμού. Σωστότερο πάντως φρονώ είναι να την ονομάσουμε εισαγωγή καλύτερα στις πηγές στο νόημα του οικουμενισμού. Κανενός τύπου ομιλία φρονώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί να περιγράψει στα στενά της πλαίσια χρόνου την ποικιλία παραγόντων που συνθέτουν το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που για να ξεκινήσουμε παραμένει εν πωλής και ασαφές και διαρκώς αντιστεκόμενο στην προσπάθεια καθορισμού πρώτα απ' όλα των ορίων του και κατά δεύτερο λόγο του περιεχομένου του και τέλος των επιπτώσεών του. Κατ' ουσίαν, η παρούσα ομιλία συνιστά μια λεκτικού τύπου εισαγωγή σε ένα κείμενο που ήδη ετοιμάζεται, στο οποίο αναλυτικά πρόκειται να παρουσιαστούν όσα εδώ κατά ανάγκην θα καλυφθούν ακροθυγώς και επιτροχάδιν. Εύχομαι το ενδιαφέρον συνολικά για τα ζητήματα της συνάξεως αυτής να εξακολουθήσει, μιας και στα κείμενα που πρόκειται να βγουν, ο προσεκτικός αναγνώστης θα βρει απαντήσεις και αναλύσεις επί ζητημάτων που όπως ήδη είπα, εδώ θα καλυφθούν επιτομικά. Στο ερώτημα τώρα, τι είναι οικουμενισμός και σε τι συνίσταται ο κατά τα άλλα πανθομολογούμενος αιρετικός του χαρακτήρας, πρέπει να σημειώσουμε ότι δίνονται διαφοροποιημένες μεταξύ τους απαντήσεις, που στην πραγματικότητα όμως αποτελούν διαφορετικές προσεγγίσεις και το τονίζω αυτό του ζητήματος. Έχουμε λοιπόν πρώτον την θεολογική διάσταση, δεύτερον την πολιτική και ας πούμε γεωπολιτική διάσταση, τρίτον κάτι που εν γέννη δεν αναλύεται, να το πω καλύτερα σχεδόν δεν αναφέρεται καθόλου, δηλαδή τη σημασία του οικουμενισμού υπό την οπτική θεώρηση της ιστορίας των ιδεών, στην νεότερη δυτικοευρωπαϊκή σκέψη και πολιτισμό. Η αμιγώς θεολογική διάσταση του προβλήματος δύναται σχετικά να αυτονομηθεί και να αντιμετωπιστεί όπως και γίνεται στις περισσότερες συγγραφές περί οικουμενισμού. Το λάθος όμως είναι να περιοριστεί κάποιος μόνο σε αυτήν, διότι ηρίστο εμπαρόδο ο οικουμενισμός δεν αποτελεί κλασικού, ας το πούμε έτσι, τύπου αίρεση όπως ίσχυε στο παρελθόν, όπως είχαμε δηλαδή τις παλιές αιρέσεις, αλλά συνιστά καταρχάς ένα παράγωγο της νεωτερικότητας στη δυτική σκέψη και από εκεί μεταφέρεται και στα καθημάς, στην καθημάς Ανατολή. Τα σημεία που ήδη αναφέρθηκαν, το πολιτικό και αυτό της θέασης του οικουμενισμού υπό την οπτική γωνία της ιστορίας των ιδεών, αντίθετα με το θεολογικό που μπορεί να αυτονομηθεί και εννοούμε σε επίπεδο λόγου και ανάλυσης, συνδέονται αιτιακά και λειτουργούν ως οργανικό όλον στο επίπεδο της ανάλυσης. Προημιακά να πούμε ότι η εξέλιξη των ιδεών στη δυτικοευρωπαϊκή σκέψη, κυριαρχικά βέβαια στον χώρο της φιλοσοφίας, μα και σε ό,τι συνδέεται ή απορρέει από αυτήν, οδήγησε σε κοινωνικούς και τελικά πολιτικούς μετασχηματισμούς, καθοριστικούς για τη μορφή και τον τύπο που πήρε ο δυτικός πολιτισμός, και εδώ να συμπληρώσουμε ότι ο κάθε τέτοιος μορφότυπος, λειτουργώντας ως φάση εντός της ενιαίας νεωτερικής ιστορικής συνείδησης του Ευρωπαίου ανθρώπου, ενσωμάτωνε δυναμικά ρεύματα σκέψης αλλά και ακτιβισμού που τελικά διαμόρφωναν τους όρους εξέλιξης από τη μία φάση στην επόμενη με την αντίστοιχη μετάβαση σε νέο μορφότυπο. Παραδείγματα θα δοθούν κατωτέρω. Εδώ μία σημείωση. Κάποιοι προσπερνούν τα ανωτέρω σχεδόν ως ασήμαντα. Τους αρκεί ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση, καλύτερα πανέρεση, και προχωρούν, κατά τη γνώμη μου, άγαρμα και βεβαιασμένα στη διατύπωση ερωτημάτων σχετικών με την έμπρακτη αντιμετώπιση της καταστάσεως. Δίχως να παραγνωρίζουμε τη σημασία και το νόμιμο των ερωτημάτων, και η παρούσα σύναξη άλλωστε αυτό αποδεικνύει, οφείλουμε να σημειώσουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν όπισθεν
του κλεισίματος της έρευνας και της σχετικής συζήτησης περί των αιτίων και των χαρακτηριστικών του οικουμενισμού σχετικά σύντομα και να σημειώσουμε απλώς τον μεγαλύτερο, την δίχως κριτική έρευνα αποδοχή ακαδημαϊκών συγγραφέων, οι οποίοι ενώ σχετίζονται ή σχετίστηκαν με την οικουμενική κίνηση και οι οποίοι θεωρήθηκαν αλήθεια από ποιους, να άλλο ένα σημείο ενδιαφέροντος και έρευνας, ως εκφραστές της γνήσιας Ορθοδόξου Θεολογίας, και ας αναφέρουμε μερικούς τους γνωστότερους ίσως, σε αυτούς βεβαίως που γνωρίζουν, Γεώργιος Φλωρόφσκι, Δημήτριος Στανιουλάη και άλλοι, η αποδοχή αυτών των θεολόγων είναι σχεδόν καθολική και στον αντικουμενιστικό λεγόμενο χώρο. Άρθρα, κείμενα, ομιλίες είτε χρησιμοποιούν είτε ακόμα χειρότερα θεμελιώνονται σε αυτούς τους θεολόγους, μεταφέροντας έτσι στην αντικουμενιστική θεολογία και κυρίως στην εκκλησιολογία θέσεις και απόψεις παντελώς ξένες προς την πατερική θεολογία, νομίζοντας όμως ότι είναι, και τούτο οφείλεται στην άγνοια των πηγών, των πατέρων δηλαδή, προκαλώντας έτσι απίστευτη σύγχυση κυρίως μεταξύ των πιστών, με κύρια συνέπεια τη μεγένθηση του ήδη υπάρχοντος προβλήματος και ανοίγοντας έτσι νέα και περιττά μέτωπα, καθιστώντας το πρόβλημα συνθετότερο, με συνέπεια την απομάκρυση εκ της λύσεώς του. Ο κυριολεκτικός κατακλυσμός τόσο από τον έντυπο όσο πλέον και ηλεκτρονικό τύπο άρθρων, κειμένων που ουσιαστικά προέρχονται άμεσα ή έμεσα από τον χώρο του Πανεπιστημίου, ο οποίος θυμίζουμε ότι εδώ και πολλές δεκαετίες ελέγχεται άμεσα από τον οικουμενιστικό χώρο, σημειώνοντας βέβαια εδώ την ύπαρξη ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες όμως δυστυχώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα και σήμερα που μιλούμε οι αριθμοί τους έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Αυτοί λοιπόν οι οικουμενιστές θεολόγοι που προέρχονται από αυτόν τον χώρο έχουν προκαλέσει το προαναφερθέν πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί αυτό, το βέβαιο είναι ότι εγώ τουλάχιστον δεν το έχω συναντήσει. Το γεγονός δηλαδή ότι εν πολλής η προβαλλόμενη ως ορθόδοξη εκκλησιολογία, και αναφέρομαι στους εντός εισαγωγικών ορθοδόξους, όχι στους οικουμενιστές, είναι από προβληματική έως απαράδεκτη. Απλά να σημειώσω ότι το υπόστρωμα του προβλήματος, της προβληματικής αυτής μάλλον καταστάσεως, οφείλεται στην εξίσου προβληματική και να το ξαναπώ έως και απαράδεκτη θεώρηση περί ιεροσύνης, η οποία αποτελεί και το υπόστρωμα της εκκλησιολογίας. Αυτά είναι θέματα θεολογικά, δεν θα αναπτυχθούν εδώ. Κλείνοντας εδώ τη σχετική συνάφεια και έχοντας σκιαγραφίσει κάποιους βασικούς άξονες επί των οποίων οφείλει να κινηθεί όχι μόνο αυτή η εισαγωγικού χαρακτήρα ομιλία, αλλά και η εν γέννη πορεία της θεολογικής αντιμετώπισης του οικουμενισμού, οφείλω να ξεκαθαρίσω και ειδικεύοντας τώρα στο περιεχόμενο της ομιλίας ότι όχι, δεν θα είναι άλλη μία εξιστόρηση η παρούσα ομιλία των σταθμών της οικουμενικής κίνησης του 20ου αιώνα, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και το ίντερνετ, όχι δεν θα συνίσταται σε μία καταλογάδινα παρίθμιση περιστατικών της οικουμενιστικής συναλληλίας, δηλαδή συμπροσευχών, συλλειτουργιών, κοινών συνεδρίων, διακηρύξεων και πασφύσεως τέτοιου τύπου εκδηλώσεων, και τέλος όχι δεν θα είναι μία προσπάθεια αποδόσεως των πάντων στις εντός ή εκτός εισαγωγικών σκοτεινές δυνάμεις και στα αντίστοιχα κέντρα εξουσίας, όχι ότι δεν υπάρχουν βεβαίως, παράγοντας όμως έτσι μια ανέξοδη αλλά μοιραία και αναπόδεικτη συνωμοσιολογία. Το νόημα που βασικά θέλω να δοθεί είναι ότι τα αίτια του προβλήματος είναι σαφώς βαθύτερα από μια απλή αναγωγή των πάντων σε άλλη μια συνωμοσιολογική θεώρηση. Κάθε έρευνα λοιπόν που ασχολείται με τη γένεση και ανάπτυξη ενός φαινομένου, ιδιαίτερα μάλιστα όταν διαθέτει χαρακτηριστικά παθογένειας, οφείλει να εντοπίσει εκείνα τα αίτια που καθιστούν την εμφάνιση του φαινομένου αναγκαία. Το συνήθες είναι ότι η εμφάνιση ενός κοινωνικού ρεύματος ή ενός ρεύματος σκέψης ανταποκρίνεται σε ένα προϋπάρχον πρόβλημα, το οποίο προσπαθεί να επιλύσει. Εν σχέση τώρα με το πρόβλημα του οικουμενισμού που μας ενδιαφέρει, και για να το συνδέσω το παρόν τμήμα με τους προλεχθέντες βασικούς άξονες, εισερχόμαστε στην θεολογική διάσταση του προβλήματος. Το γεγονός λοιπόν που κατέστησε αναγκαία την ύπαρξη του οικουμενισμού, ας πούμε ότι συνέβη στις 31 Οκτωβρίου του 1517 στην περίφημη θυροκόλληση των 95 θέσεων από τον Μαρτίνο Λούθυρο στο εξώθυρο του παρεκκλησίου του Πανεπιστήμιου της Βιτεμβέργης και στις οποίες έθετε τότε τα ζητήματα του καθαρτηρίου πυρός, της νομιμότητας της παπικής εξουσίας και του φλέγοντος
ζητήματος εκείνη την εποχή των συγχωροχαρτιών. Η ίδια η φυσιογνωμία του Λουθύρου είναι μια προσωπική μου άποψη, τολμώ να πω είναι συναρπαστική, καθότι βλέπει κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος ενάντια στο κατεστημένο της εποχής του παραμένει ακλόνητος στις θέσεις του. Θέσεις που ανέπτυσε σε συνεχείς αντιπαραθέσεις με παπικούς θεολόγους, με σημαντικότερη εκείνη της Λειψίας του 1519. Η περίσχυση επί των θεολογικών αντιπάλων του και η άρνηση συμμόρφωσής του ήταν που οδήγησε τον Πάπα Λέοντα το 10ο στην έκδοση βούλας τον Ιούνιο του 1520, την περίφημη Exsurge Domine, στην οποία λογοκρινόταν τα γραπτά του Λούθυρου και εφόσον δεν αποκήρυσε τις πλάνες του, απειλείται πλέον με αναθεματισμό. Η απάντηση του Λούθυρου ευνηδίασε τους πάντες. Έκαψε δημοσίως την παπική βούλα στη Βιτεμβέργη στις 10 Δεκεμβρίου του 1520. Η βούλα Decete Romanum ποτίθηκε με σφράγισε πλέον την πρώτη πράξη του δράματος. Ήταν ο αναθεματισμός του Λουθύρου στις 3 Ιανουαρίου του 1521. Ουσιαστικά το σχίσμα της δυτικής χριστιανοσύνης είχε πλέον γεννηθεί. Στο σημείο αυτό χρήσιμη είναι μια αναφορά στα θεολογικά ζητήματα που απασχόλησαν τόσο τον Λουθύρο όσο και τους συγχρόνους του, που είναι τα ίδια ακριβώς που απασχολούν και σήμερα τους θεολόγους στα πλαίσια της οικουμενικής ονομαζόμενης θεολογίας και δυστυχώς τα θέματα αυτά που απασχολούσαν παπικούς το Λούθυρο και τους ακολούθους του, αυτούς που λέμε προτεστάντες, δυστυχώς σήμερα απασχολούν και τους ορθοδόξους θεολόγους. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι ότι, και θα πρέπει εδώ μάλλον να συμπληρώσω ότι η σημερινή οικουμενιστική θεολογία δεν αποτελεί παρά προέκταση των ενδοδυτικών αντιπαραθέσεων, δηλαδή της Ρώμης και των αντιπάλων της, και επιχειρεί να λύσει και να υπερβεί τα προβλήματα και τις διαιρέσεις, καταρχάς της δυτικής χριστιανοσύνης, αλλά και συνολικότερα του χριστιανικού λεγόμενου κόσμου, δηλαδή το σχίσμα Ανατολής-Δύσης. Οι βασικές νέες δογματικές δασκαλίες, οι οποίες και οδήγησαν στο φαινόμενο Λούθυρος, ήταν το παπικό πρωτείο, το Πουργατόριο, δηλαδή το καθαρτήριο πυρ, και το ζήτημα της μετουσίασης του άρτου και του ίνου στην Ευχαρισία. Το ζήτημα του Φιλιόχβε, που τόσο ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί θεολογικά Ανατολή και Δύση, δεν αποτέλεσε καν ζήτημα μεταξύ Ρώμης και διαμαρτύρησης, καθότι το αποδεχόντουσαν και οι δύο και αποτελούσε όπως και αποτελεί την κοινή βάση κατανόησης του Τριαδικού Μυστηρίου. Τα τρία σημεία που προαναφέρθηκαν αναπτύχθηκαν και έλαβαν ολοκληρωμένη μορφή εντός του πλαισίου της σχολαστικής θεολογίας, νοούμενης τόσο ως μεθοδολογικού εργαλείου ανάπτυξης, όσο και ως, και τούτο είναι σημαντικότερο, μεταφυσικής θεμελίωσης της θεολογίας στο λόγο. Είναι ακριβώς σε αυτό το δεύτερο που αντέδρασε η προτεσταντική θεολογία απέναντι στην παπική, καθότι και αναφορικά προς το πρώτο, η τρίτη γενεά προτεσταντών, δηλαδή μετά τον Λούθυρο και τον Καλβίνο και τους συγχρόνους τους, τέλη δηλαδή του 16ου αιώνα, λειτουργήσε σχολαστικά πλέον και η προτεσταντική θεολογία, δηλαδή μεθοδολογικά σχολαστικοποίησε την προτεσταντική δογματική δασκαλία παράγοντας αξιωματικές συστηματοποίησεις, κάνοντας επομένως δυνατή την εμφάνιση μεγάλων συνθετικών θεολογικών έργων εισάξιων με τα αντίστοιχα παπικά. Είναι οι περίφημες σούμες. Ως μικρό σχόλιο, απλά να σημειωθεί, η αδυναμία σημαντικού αριθμού μελετητών διάκρισης του σχολαστικισμού ως μεθοδολογίας και ως μεταφυσικής. Και είναι αυτή ακριβώς η αδυναμία που αποτελεί την πηγή τόσων παρανοήσεων που δυστυχώς απλά τις αντιγράφουν οι μέτεροι ακαδημαϊκοί θεολόγοι, παλαιότεροι και νεότεροι. Η αντίδραση λοιπόν στη μεταφυσική θεμελίωση της θεολογίας, δηλαδή της δογματικής έκθεσης των αληθιών της πίστεως, όπως αυτές εν Χριστώ αποκαλύφθηκαν, στο λόγο, αποτέλεσε το αρχιμίδιο σημείο συνολικά της προτεσταντικής κριτικής. Η ενδοσχολαστική διαμάχη περί της προτεραιότητας της θείας νόησης ή της θείας θέλησης δεν συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο και ένταση στον προτεσταντισμό, παρότι οι θεολόγοι του ελάμβαναν θέση ειδικά από τον Καλβίνο και μετά υπέρ της προτεραιότητας της θείας θέλησης. Είναι ο περίφημος βολονταρισμός, κάτι που οδήγησε πρώτον αυτόν τον Καλβίνο να υπερτονίσει τη σημασία του απολύτου προορισμού και υιοθετώντας την πλέον ακραία ερμηνεία του, τελικώς να διαφοροποιηθεί και από αυτόν τον Λούθυρο, διαμορφώνοντας έτσι τους όρους για το μεγάλο σχίσμα εντός του προτεσταντισμού, αυτού μεταξύ λουθυρανισμού και μεταρρυθμισμένων, δηλαδή καλβινιστών ή καλβινιζόντων, με συνέπεια τη δημιουργία αντιστοίχων εκκλησιών.
Η δυνατότητα ημίπαρξης μιας φυσικής θεολογίας επί της οποίας θεμελιώνεται η καταποκάλυψη θεολογία, δηλαδή η μεταφυσική θεμελίωση της αποκεκαλυμμένης θεολογίας, όρισε, όπως ήδη αναφέρθηκε, το κύριο πεδίο της προτεσταντικής θεολογίας, απαντώντας αρνητικά, δίνοντας έτσι την απόλυτη προτεραιότητα στην πίστη. Sola fide, μόνον η πίστη. Και εφόσον η πίστη καθίσταται γνωστή μόνο από την γραφή, έχουμε το sola scriptura, μόνον η γραφή. Αν τα πράγματα ξεκίνησαν έτσι, κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί το τι τελικά επακολούθησε. Και εδώ είναι η ουσία του ζητήματος. Ξαφνικά η αρχικώς σχετικά περιορισμένη θεολογική συζήτηση άνοιξε σε σημείο τέτοιο όπου το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της σχέσεως Θεού και κόσμου, όπως αυτού της προνοίας αλλά κυρίως αυτού της σωτηρίας, ετέθησαν, δηλαδή με άλλα λόγια η διδασκαλία περί χάριτος απετέλεσε συνολικά το πεδίο σύγκρουσης τόσο μεταξύ παπισμού και προτεσταντισμού εν γέννη, ως μεταξύ των διαφόρων προτεσταντικών θεολογικών τάσεων. Με τελική συνέπεια, μετά την αρχική διαφοροποίηση Λουθυρανών και Καλβινιστών, στη συνέχεια την διαφοροποίηση αυτών των ιδίων των Καλβινιστών σε πρεσβυτεριανικής και εδώ είναι πραγματικό σαρδάμ να πει κάποιος αυτή τη λέξη, κογκρεγκασιοναλιστικής, είναι από το congregation το αγγλικό, που σημαίνει σύναξη, μορφής. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι επισκοπελιανοί. Θα περάσουμε τώρα στην περίπτωση της Αγγλίας. Ξεχωριστή λοιπόν και ιδιαίτερο σημαντική για την ιστορία του Προτεσταντισμού και συναφώς του Οικουμενισμού είναι η περίπτωση του Αγγλικού Προτεσταντισμού, γνωστού και ως Αγγλικανισμού, όπου λόγω της πολιτικής ιδιομορφίας κατάφερε η εκεί Εκκλησία να παραμείνει μετά την απόσχησή της από τον παπισμό ενωμένη. Αυτό ουσιαστικά επετεύχθη με τη λεγόμενη Ελισεβετιανή Διευθέτηση Συμφωνία το 1559. Και η οποία ενώ διαμόρφωσε μια πολιτική λύση σε ένα βαθύ κατά τα άλλα θεολογικό πρόβλημα, κατ' ουσίαν το μόνο που πέτυχε ήταν η προσωρινή και όπως αποδείχθηκε επιφανειακή απόκρυψη των ήδη υπαρχόντων εντός αυτής της Εκκλησίας διαφορετικών και εν ολίγης αγεφύρωτων θεολογικών τάσεων. Θα επανέλθουμε πιο μετά στην περίπτωση της Αγγλίας, καθότι συνδέεται με ποικιλία παραγόντων και εξελίξεων καθοριστικών, όχι μόνο για αυτήν, αλλά ευρύτερα. Θα πρέπει όμως το σημείο αυτό να αναφέρουμε το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργήσε και η αγγλική περίπτωση. Για να φανεί αυτό, ανάγλυφα, δεν έχει κανείς παρά να παρουσιάσει τη σειρά των θρησκευτικών πολέμων που ακολούθησαν τη διαμαρτύρηση, νοούμενη εδώ ως αμιγός θεολογική θρησκευτική διαδικασία, και οι οποίοι συνετάραξαν το 16ο και 17ο αιώνα. Πράγματι, τίποτα δεν συνετέλεσε στις μεγάλες αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη και στο βαθύ μετασχηματισμό της, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα την νεωτέρα περίοδό της, εγκαθιδρύοντας μάλιστα την νεωτερικότητα στην κοινωνικο-πολιτισμική συνείδηση του Ευρωπαίου, όσο η σειρά των θρησκευτικών πολέμων που είχαν ως αφορμή το ίδιο το γεγονός της διαμαρτύρησης και οι οποίοι ξεκινούν με τον Γερμανικό Πόλεμο των Αγροτών 1524-25, τον 80ετή πόλεμο στις κάτω χώρες 1568-1648 και τη σειρά πολέμων στη Γαλλία 1562-1598 και τους πολέμους στα Βρετανικά νησιά 1639-1651. Τα σχετικά γεγονότα τελικώς κλιμακώθηκαν στο γνωστό ως 30ετή πόλεμο κατά τον 17ο αιώνα, οι συνέπειες του οποίου ήταν αποφασιστική σημασία στη διαμόρφωση της νεωτέρας Ευρώπης και στην εμπέδωση της νεωτερικότητας. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στα εδάφη της Γερμανίας, όπου κυρίως διεξήχθη από το 1618 έως το 1648, όπου διήρκησε ο πόλεμος, το ποσοστό του πληθυσμού που σκοτώθηκε ανήλθε στο 40% με ασύλληπτου μεγέθους καταστροφή των υλικών υποδομών, ειδικά στη σημερινή Νότια Γερμανία. Δεν θα επεκταθώ, αν και έχω σημειώσει τα του πολέμου αυτού, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός που όλες οι ιστορίες της νεότερης Ευρώπης το αναφέρουν, γιατί συντελεί στη γένεση αυτού που λέμε σύγχρονη Ευρώπη. Αλλά θα έρθουμε όμως στις συνέπειες. Αναγνωρίστηκε λοιπόν μετά το τέλος αυτού του πολέμου η ειρήνη του Άουγσμπουργκ. Αυτή είχε υπογραφεί το 1555, αναγνωρίστηκε τελεσίδικος και στην οποία και εν συντόμω διασφαλίζεται η αρχή
του δικαιώματος του κάθε πρίγκιπα ή βασιλιά ή τέλος πάντων της κάθε αρχής να αποφασίζει για τη θρησκεία της περιοχής του, είτε παπική ή λουθυρανική και πλέον και καλβινιστική. Δηλαδή ανάλογα το τι ήταν η εξουσία του τόπου, ήταν και η κυρίαρχη θρησκεία. Τέλος, η υπογραφή σας συνθήκη έθεσε, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, οριστικό τέλος στον ηγεμονισμό του παπισμού, στον οποίο αναφέρθηκε ο προηγούμενος ομιλητής, και ουσιαστικά τον περιόρισε σε πολιτική δύναμη ασήμαντου μεγέθους στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Πράγματι, ο Πάπας Ινοκέντιος ο Δέκατος, αναγνωρίζοντας τη σημασία των νέων δεδομένων που η συνθήκη αυτή πλέον όριζε, και τι σημαίνουν αυτά για την παπική εξουσία, χαρακτήρισε τη συνθήκη ως άκυρη, ανενέργητη και ανευνοήματος. Σε σχετική του βούλα. Κάτι που άφησε εκοφαντικά αδιάφορους όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, παπικούς ή προτεστάντες, αδιάφορο. Συνέπειες τώρα της μεταρρύθμισης. Πρώτον, η δημιουργία εθνικών εκκλησιών, εν αντιθέσει με τη μία καινοποιημένη παπική υπερεθνική εκκλησία. Δεύτερον, η δημιουργία του νέου τύπου του κράτους, το οποίο υπερεύει τις αγγυλώσεις του παλαιού φεουδαρχικού τύπου κράτους, προοδοποιώντας ταυτόχρονα και διαμορφώνοντας τους όρους για τον αστικό του μετασχηματισμό μετά τις μεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνα, ο οποίος ήταν ο επόμενος. Τρίτον, οι συνέπειες της περιχάρητος δασκαλίας του προτεσταντισμού και ιδιαίτερα του καλβινισμού προκάλεσαν την ανάδυση μιας νέας κοινωνικής συνείδησης στη Δυτική Ευρώπη, η οποία και διαμόρφωσε μια νέα ηθική της εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιχειρηματικότητας στις προτεσταντικές πόλεις και χώρες, κάτι που οδήγησε στην αύξηση πλούτου σε αυτές και που τις συνέδεσε στενότερα με τις καταιγιστικές, άλλωστε εξελίξεις του 17ου-18ου αιώνα στο πεδίο των επιστημών, τεχνολογίας κλπ, συνεισφέροντας την περαιτέρω αύξηση αυτών. Δηλαδή, ο προτεσταντισμός, με λίγα λόγια, οδήγησε σε ένα βαθύ μετασχηματισμό, ο οποίος στην πραγματικότητα, τις συνέπειες του οποίου τις ζούμε σήμερα. Και όχι απλά μόνο στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Κλείνοντας αυτή τη συνάφεια, θα επιστρέψουμε στην περίπτωση της Αγγλίας, στην οποία αναφερθήκαν προηγουμένως, καθώς οι εξελίξεις εκεί, κατά το 17ο αιώνα, αποκτούν τεράστια σημασία στη διαμόρφωση, όπως είπαμε, των νέων χρόνων. Θα δούμε, και όταν αναφέρουμε στο νέων χρόνων και της κουλτούρας του νεότερου, όχι πια απλώς ευρωπαϊκού, με τη στενότερη έννοια κόσμο, αλλά αυτό που ονομάζουμε δυτικό κόσμο. Θα δούμε σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο. Η Αγγλικανική λοιπόν Εκκλησία διαμόρφωσε και διαμορφώθηκε βάσει ενός κονσένσους μεταξύ διαφόρων θεολογικών τάσεων. Κάτι το οποίο κράτησε μέχρι τις αρχές του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου 1642 έως 1651 ή αλλιώς Αγγλικής Επανάστασης ή Πουριτανικής Επανάστασης. Είναι ισοδύναμη περιγραφική όρη. Μέρος και αυτός ο πόλεμος των θρησκευτικών πολέμων του 16ου-17ου. Θεολογικά, η κυρίαρχη δύναμη πίσω από την Επανάσταση ήταν αυτό που ονομάζουμε ο Πουριτανισμός και το κίνημά τους, το Πουριτανικό. Αρκεί εδώ να πούμε ότι η Πουριτανική κίνηση ήταν καλβινιστικής κατεύθυνσης και ήθελε την αναμόρφωση της Αγγλικανικής Εκκλησίας εκ των έσω. Περιεχόμενο της αναμόρφωσης που επιθυμούσαν ήταν να κάνουν την Αγγλικανική Εκκλησία να μοιάζει θεολογικά και λατρευτικά περισσότερο όμοια προς τις καλβινιστικές εκκλησίες της Υπηρετικής Ευρώπης, κυρίως της Γενέβης. Η σημασία τώρα του Πουριτανισμού, και γι' αυτό στεκόμαστε, ιδιαίτερα της ύστερης φάσης του, κατά την οποία χαρακτηρίστηκαν ως αυτονομιστές, έτσι ονομαζόντουσαν, λόγω της άρνησης τους τελικά να συμμετάσχουν στην επίσημη Εκκλησία, έγκυται στο γεγονός της μετανάστευσής τους στην Αμερική και στην ίδρυση εκεί των πρώτων αποικιών, Μασαχουσέτη 1620, όπου και ξεκινά η προτεσταντική παρουσία εκεί, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα και τη φυσιογνωμία της μεγαλύτερης χώρας του νέου κόσμου. Βλέπουμε δηλαδή ότι πώς ένα αρχικά θρησκευτικό κίνημα τελικώς αποκτάει τελείως άλλες διαστάσεις. Ευρώπη έτσι και Αμερική συγκροτούν το δυτικό κόσμο, κάτι πολύ ευρύτερο πλέον του ευρωπαϊκού. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που συνδέεται με τον αποικιακό πουριτανισμό είναι η υιοθέτηση των αρχών του μερκαντιλισμού στις οικονομικές εμπορικές σχέσεις τους με την Αγγλία, κάτι που συνεπάγεται οικονομική ελευθερία
και συγκροτεί την αρχική φάση, την εμπορική δηλαδή, αυτού που ονομάζουμε καπιταλισμό, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τους όρους για το μεταγενέστερο όριμο στάδιο, κάτι που κυρίως χαρακτήρισε και το φαινόμενο δηλαδή του καπιταλισμού, δηλαδή του βιομηχανικού καπιταλισμού. Και αυτό ξεκινάει από την προτεσταντική ηθική. Προϋπόθεση αυτού ήταν η πρώιμη ανάπτυξη της εμπειρικής επιστήμης, στην οποία συνήργησε η πουριτανική ηθική σε Αγγλία και Ευρώπη, καθώς και ο πιετισμός, δηλαδή ο ψευδισμός στη Γερμανία. Στο σημείο αυτό, μοιραία θα πρέπει να συμπιέσουμε κάπως το λόγο μας και έχουμε να συμπληρώσουμε ότι ουσιαστικά η ανάπτυξη του θέματός μας ήδη έχει περάσει στους συνδεδεμένους άξονες από τους τρεις που είχαμε αναφέρει στην αρχή, δηλαδή στον άξονα της πολιτικής και γνωσιοθεωρητικής όψης του οικουμενισμού. Οι νέοι χρόνοι, απότοκο των ιστορικο-θεολογικών εξελίξεων στην Ευρώπη, όρισαν πλέον ένα νέο πολιτικό τοπίο, εντός του οποίου νέες ιδέες και ρεύματα μέσω της διαλεκτικής σύγκρουσης αλλά και σύνθεσης οδήγησαν όχι βεβαίως γραμμικά όπως συνήθως παρουσιάζεται στη διαμόρφωση ριζοσπαστικών θεωρήσεων συνολικά στον χώρο των ιδεών και δεν εννοούμε απλώς και μόνο στη φιλοσοφία, οι οποίες και σχημάτισαν τη νέα κοινωνική συνείδηση, δηλαδή τη νεωτερική φάση της, ειδικά μετά τις αλλαγές των μεγάλων επαναστάσεων του 18ου αιώνα, κάτι που χαρακτηρίζεται ως η εκοσμίκευση των δυτικών κοινωνιών, με συνακόλουθο τον περιορισμό της θρησκείας συνολικά από το επίκεντρο της δημόσιας ζωής στο περιθώριο της ιδιωτικής. Η νέα φυσική επιστήμη, η οποία οριμάζει και αυτονομείται από τη μεταφυσική κατά το 17ο αιώνα, θεμελιωμένη σε μια νέα επίσης μαθηματικοποιημένη εμπειρική μεθοδολογία, δηλαδή πειραματική, εξωθεί σταδιακά την μεταφυσικά θεμελιούμενη κυρίως παπική, αλλά αναπόφευκτα και την προτεσταντική θεολογία στο περιθώριο της επιστήμης, αμφισβητώντας αρχικά και απορρίπτοντας την τελικά ως επιστήμη, γιατί στη Δύση η θεολογία θεωρείται εξ αρχής ως επιστήμη. Μιας επιστήμης λοιπόν θεμελιούμενης στο λόγο, πλέον αυτό απορρίπτεται στην εωτερική φάση της ευρωπαϊκής συνείδησης. Η απώλεια λοιπόν κύρους μιας επιστημονικά θεμελιούμενης θεολογίας της Αποκάλυψης για τον παπισμό, εφόσον πλέον ο Αριστοτελισμός, στον οποίο βασιζότανε, οριστικά απαξιώθηκε, αλλά και ταυτόχρονα η απώλεια της αρχικής επαναστατικής ορμής του προτεσταντισμού οδήγησε το μεν παπισμό σε μια στήρα εσωστρέφεια, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η πρώτη Βατικανή Σύνοδος και οι αποφάσεις, τον δε προτεσταντισμό σε μια εσωτερική κρίση, της οποίας κυρίαρχο χαρακτηριστικό ήταν η ανάγκη ανανέωσης του επαναστατικού μηνύματος, το οποίο αρχικά είχε, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κινημάτων ευσέβειας, τα οποία εμπαρόδω να πούμε ότι προκάλεσαν περαιτέρω τελικό σχίσματα και νέες εκκλησίες, καθώς και τη διαμόρφωση μιας νέας θεολογίας, όχι απλά συμβατής προς την κυρίαρχη επιστήμη, αλλά κυριολεκτικά αντίγραφό της. Αναφερόμαστε εδώ στην ακόμα και τώρα θεωρούμενη ως σύγχρονη βιβλική έρευνα, η οποία αποδόμησε, αποιεροποίησε και κυριολεκτικά υπέταξε στις νέες τότε, μιλάμε πλέον, έχουμε φτάσει να μιλούμε για τον 19ο αιώνα, ιστορικές επιστήμες, υπέταξε λοιπόν την βιβλική έρευνα στις ιστορικές επιστήμες, οι οποίες μόλις είχαν γεννηθεί στα τέλη του 18ου, την ερμηνευτική της Αγίας Γραφής. Πλέον η ερμηνευτική της Αγίας Γραφής έχει ως οδηγό τις ιστορικές επιστήμες. Οι εξελίξεις αυτές εκοσμικεύουν ραγδαία περαιτέρω τις προτεσταντικές κοινωνίες Ευρώπης και Αμερικής, πραγματοποιώντας ένα ακόμα βαθύτατο σχίσμα στον ίδιο τον προτεσταντισμό που υφίσταται έως σήμερα. Μιλάμε δηλαδή για τη διαμόρφωση του νέου φιλελεύθερου προτεσταντισμού από τη μία και τη συνέχιση του παραδοσιακού προτεσταντισμού από την άλλη, καλούμενο πλέον από τους εχθρούς του, δηλαδή τους φιλελευθέρους, ως φονταμενταλιστικού, που σημαίνει θεμελιοκρατικού, ως εχόμενου δηλαδή των πηγών και της πίστεως των απαρχών του προτεσταντισμού. Εδώ αξίζει να σημειωθεί κάτι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή η ανθρωπολογική στροφή που συντελείται, αλλά και συγκροτεί το διαφωτισμό, και με αυτό εννοούμε το νέο τρόπο με τον οποίο τίθενται τα θεμελιώδη ερωτήματα περί του τι είναι άνθρωπος και ποιες και τι είδους είναι οι σχέσεις του με τον κόσμο και τον Θεό. Αυτή η στροφή λοιπόν οδήγησε συνολικά τη δυτική σκέψη στην απαγκίστρωση από πάγια μεταφυσικά ερωτήματα, τα οποία έως τότε κυριαρχούσαν, καθώς και τις συνεπείς προς αυτά απαντήσεις στην ανθρωπολογία. Η νέα αυτή κατάσταση
κατέστη μέτωπο έναντι συνολικά της θεολογικής οντολογίας και ηθικής, παρουσιάζοντας ουσιαστικά μια νέα αντιμεταφυσική, αντιουσιοκρατική οντολογία και μια νέα ηθική θεωρία, την φιλελεύθερη αστική. Υπό το ευρύτερο αυτό πρίσμα κατανοούνται όσα αναφέραμε προηγουμένως και στο πλαίσιο του κοσμοθεωρησιακού περιεχομένου του διαφωτισμού τίθενται πλέον νέα ερωτήματα τα οποία επιζητούν την ανέβρεση λύσεων στις παλαιότερες διαιρέσεις, στις οποίες βεβαίως αναφερθήκαμε, του 16ου-17ου αιώνα. Έτσι, η ενότητα του δυτικού κόσμου και η αποκατάσταση της διάσπασής του αποτέλεσε, μα και αποτελεί τελικώς, ιστορικό αίτημα, μα και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε σοβαρή προσπάθεια υπέρβασης και οριστικής λύσης των παλαιών διαιρέσεων. Η ολοκλήρωση της ιστορικής πορείας της νέας κοινωνικής συνείδησης, η οποία πορεία ξεκίνησε από τις μεγάλες επαναστάσεις, όπως π.χ. η Αμερικάνικη ή η Γαλλική, επομένως περνά μέσα από προσπάθειες λύσης ενός ιστορικού προβλήματος, αυτού, όπως είπαμε, των διαιρέσεων. Μόνο υπό τη συγκεκριμένη θεώρηση των πραγμάτων φρονώ ότι γίνεται κατανοητή η πορεία, αλλά πολύ περισσότερο η ανάγκη ύπαρξης του οικουμενισμού. Ουσιαστικά ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα, αυτό ήθελε να καταδείξει. Με αυτό θέλω να πω ότι ο οικουμενισμός δεν αποτελεί μία προσπάθεια ενώσεως απλά του διηρημένου προτεσταντικού κόσμου καταρχάς και σύνολου του χριστιανικού κόσμου εν συνεχεία, όπως συνήθως έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Αντιθέτως, αποτελεί τη συνειδητή προσπάθεια εφαρμογής μιας νέας οντολογίας στο εσωτερικό χώρο του ήδη στον δυτικό κόσμο εξοβελισμένο από τη δημόσια σφαίρα χριστιανισμού, κάτι που ανάμεσα στα άλλα σημαίνει την τελεσίδικη πλέον απόρριψη της κάθε χριστιανικής ανθρωπολογίας, πόσο μάλλον της θεμελιωδώς ασκητικής ορθόδοξης ανθρωπολογίας, αφού αυτή θεωρείται ως μεταφυσικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του ελεύθερου εντός εισαγωγικών, δηλαδή άνευ όρων ατομοκεντρικού ανταγωνισμού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, στο κείμενο που θα αποτελεί την ανάπτυξη και λεπτομερή αιτιολόγηση όλων όσων υπόθηκαν, ευελπιστώ να βρω χώρο όσα και είναι πάρα πολλά, καν δεν αναφέρθηκαν εδώ, όπως η γεωπολιτική διάσταση του πρώιμου οικουμενισμού του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα στην καθημάς Ανατολή, στο πλαίσιο των αποικιοκρατικών επιδιώξεων και ανταγωνισμών των τότε υπεριαλιστικών δυνάμεων. Επίσης, η βασική θεολογική μετασχηματισμή της οικουμενικής λεγόμενης θεολογίας, καθώς οι λόγοι και τα αίτια συμμόρφωσης βασικών αξώνων, τόσο θεωρητικών, ερμηνευτικών, όσο και πρακτικών της οικουμενικής κίνησης προς το μετανεωτερικό εγχείρημα, κάτι πολύ σημαντικό, όσο και επίγον να κατανοηθεί. Εδώ κλείνω και έχω μία τελευταία πρόταση να κάνω, εκτός κειμένου. Ίσως κανείς να μην κατάλαβε τι είπα. Ίσως να θεωρήθηκε ότι έκανα μία εξιστόρηση της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας και των συναφών θεμάτων. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα του οικουμενισμού ήθελα να καταδείξω ότι είναι πολύ βαθύτερο και συνδέεται με τον πυρήνα των ζητημάτων, ας το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε σύγχρονη νεωτερική και πλέον και στις ημέρες μας μετανεωτερική συνείδηση, η έννοια της συνείδησης. Δηλαδή αυτό που συγκροτεί την έννοια του πραγματικού, το πώς δηλαδή το πραγματικό το νιώθουμε, πώς το ερμηνεύουμε εμείς σήμερα. Αυτό το πράγμα είναι η συνείδηση. Λοιπόν, δεν είναι ένα απλό πράγμα ο οικουμενισμός. Το έχουν περάσει πάρα πολύ απλά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αυτοί οι οποίοι τουλάχιστον έχουν τις δυνατότητες και άλλοι πολλοί να σκύψουν πάνω σε αυτό, πρέπει να σκύψουν. Δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι και να πούμε άντε ας δούμε παρακάτω τι γίνεται. Καταλάβαμε τι είναι ο οικουμενισμός. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την κούραση. Ευχαριστώ.